πήγα να κάνω μία βόλτα και βρέθηκα με τα μπαταρισμένη. Κύριε Λαμπρινέ, σας παρακαλούμε, εγώ σας παρακαλώ, κάντε μία παρέμβαση οπωσδήποτε. Με αυτόν τον τρόπο κλείστηκαν τα κενά που υπήρχαν στις ασυντήρητες εδώ και μήνες χάρες στην πλατεία Ελευθερίας, απομακρύνοντας τον κίνδυνο τραυματισμού μικρών και μεγάλων. Αυτό μπορεί να σπάσει και σήμερα κάποιο σίδερο από εκεί και να κάνει την τρύπα, να δημιουργηθεί την τρύπα. Χθες το απόγευμα. Χθες το απόγευμα ήμουν εγώ εδώ και τώρα. Ναι. Πάντως ήταν ένα σημείο παγίδα, έτσι το είδατε. Ναι. Παρέμβαση από τον Δήμο μετά το ρεπορτάζ με τον τραυματισμό νεαρής κοπέλας σε τρύπα παγίδα στην πλατεία. Περπατούσα κανονικά να πάω πιω ένα καφέ. Θα πήγαινα στη δουλειά μου μετά από 2 ώρες και ξαφνικά βρέθηκα μέσα σε μία τρύπα από το πουθενά στο εφτακάθαρο. Εκεί που περπατούσα μπήκε μέσα το πόδι μου. Υπέφερα από τον πόνο. Μόλις την είδα έτρεξα αμέσως, δεν μπορούσε να σηκωθεί. Πήγα, της έφερα το πάγο, εντάξει, αλλά δεν μπορούσε να σηκωθεί και πάλι, είχε χτυπήσει πολύ. Και φώναξα με το ασθενοφόρο. Ότι πρέπει αυτά να μην υπάρχουν. Πολύ απλό. Απλώ λέτε ότι οι αρμόδιοι θα πρέπει να άμεσα να κινούνται. Και εμείς. Όχι μόνο οι αρμόδιοι, και εμείς. Εγώ μένω εδώ παρακάτω. Όλο το τετράγωνο το οποίο είναι κέντρο Ηρακλείου, με το μουσείο δίπλα, ναι, με τόσο πολιτισμό κτλ. Βρωμάει. Όπως ανέδειξε ο τηλεοπτικός φακός, το πόδι της κοπέλας έπεσε στην επίμαχη τρύπα με την ίδια να κάνει έκκληση προς τον Δήμαρχο προκειμένου να μην κινδυνεύσει άλλος συνάνθρωπός μας. Παράκληση θερμή για να μην γίνει κάτι σαν αυτό που έγινε με μένα. Το επίμαχο σημείο παγίδα αποκαταστάθηκε από το Δήμο Ηρακλείου όπως και άλλα σημεία, γεγονός που προκάλεσε ανακούφιση σε διερχόμενους πεζούς. Ωστόσο, όπως σχολιάζουν, υπάρχουν και άλλα σημεία στην πλατεία που χρήζουν συντήρησης. Πρέπει και εμείς, και πάνω απ' όλα, και η δημοτική αρχή, η εξουσία, τέλος πάντων, όπως τους λέμε, ναι, να ρίχνουν μια ματιά να δούνε τι είναι χαλασμένο. Ορίστε, γωνία, εγώ ντρέπομαι που είμαι κέντρο Ηρακλείου και βλέπω αυτά τα πράγματα. Και πας έξω σε μικρές πόλεις και λες, μα τι είναι εδώ, γιατί είναι τόσο καθαρά και εμείς βρωμάμε.